Έφυγες και εσύ από Αθήνα, μετακινήθηκες όπως εγώ. Παιδιά, ξέρετε που θέλω να πάω. Μετακινήθηκες, πού πήγες? Α, βέβαια. Κανηλήθη. Δεν έφυγα το Σάββατο. Είχα πάει στο γάμο. Συγγνώμη. Εντάξει, μην το είχαμε πει. Έφυγα τρελός να προλάβω. Τους πέτυχα στο φαγητό τελικά. Γάμος μετά πριβέ είχε. Στα πιωτά έπεσα. Βρήκαμε και μια αίθουσα εκεί στο μέσο μπάκιν κλπ. Γίναμε κόλλο. Ήταν αυτός με τους φίλους του. Είχε μαζευτεί τη τσοκλαναρία. Κάποια στιγμή μπήκαμε. Να, εδώ θα πιούμε. Μπήκαμε σε ένα δωμάτιο. Ήρθαν τα ποτά κτλ. Λέω, παιδιά, τι να το πίνετε. Τους έδειξα τα υποβρύχια. Λέω, τι είναι αυτό. Λέω, σαμαρίν. Δεν αγόρι μου, σαμαρίν. Πήγα να τους μεθύσω, αλλά μέθησα εγώ πρώτο γιατί μου έκανε you first. You first, you first, να τα. Φώναζε γριά, με στείλει να την ηρεμήσω. Λέει, τι γίνεται, μου το κάνατε κατά το σπίτι. Τι είπε, φώναζε γριά. Είπε έτσι. Εν πάση περιπτώσει, το λέω τώρα. Μου είπα να κοιμηθώ μέσα αν ήθελα. Λέω, όχι, θα πάω να φύγω. Μαζί τη. Όχι, εδώ πέφτουν τα ταβάνια. Με πήγανε, με αφήσανε στο ρίτσι και φύγανε. Ολόκληρο μπάκι είχα. Έφερε αναστάτωση. Δεν είχαν τι να σε κάνουν. Το 1933 υπήρξε μια περίεργη μόδα στην Ιαπωνία να πηγαίνουν οι ηλίθιοι να πηδάνε μέσα σε ηφαίστεια. Εκείνη τη χρονιά 300 άτομα περίπου σκοτωθήκανε. Μπάρμπεκιου, χόβολοι. Μπαίνανε. Βάτσα, χλαπ μέσα. Πού πάτε ηλίθιοι. Δεν βγήκε κανένα. 300 άτομα εξαλειώθηκαν. Ηλίθιοι. Μόδα λέει. Καλά ο πρώτος, ο δεύτερος. Ο πέμπτος, ο εκατοστός, ο 208. Είναι μόδα, παιδιά. Όταν είναι μόδα, όλοι κάνουν βάρα. Αλλά ακολουθούν τον πρώτο. Δεν υπήρχε βάρα, λες, το 1933. Τι συμβαίνει, παιδιά. Έχουμε και έκτακτο. Παιδιά, η Νικολέτα Ράλι έριξε το Instagram με τη φωτογραφία της με μαγιό. Γιατί το κάνει αυτό η Νικολέτα? Πάλι θα αρχίσω να βρίζω, παιδιά, δεν μπορώ. Έχει πέσει το Instagram, παιδιά. Κουκλίτσα μου, Ράλι μου, Νικολέτα μου. Δεν πάνε το Instagram. Το Instagram είναι μια επιχείρηση και δουλεύει ο κόσμος. Δεν μπορεί να το ρίχνεις εσύ. Να μπαινοβγαίνουν οι υπάλληλοι. Να έρχονται με τους πυροσβεστικές αυτές. Δεν γίνεται, κουκλίτσα μου. Η Βασίλισσα είχε πει ότι απαγορεύεται στο γάμο να φορέσουν έντονα χρώματα. Okay. Απαγορεύεται. Εντάξει. Και όλες φτάσανε με παστέλ, με διάφορα. Πρέπει, και η Βασίλισσα πρέπει, ήταν ντυμένη παπαγάλος, κατά πράσινο. Το πρωτόκολλο, παιδιά. Για να φέρετε μόνο αυτή. Συγγνώμη, μόνο Μιχάλη αυτή μου. Πρέπει να είναι. Και έκανε και ένα άλλο, να σου τελειώσω κι αυτό. Λοιπόν, δεξιά και αριστερά πάντα δεν κάθεται από το ζευγάρι η οικογένεια. Ήταν και μία καρέκλα κενή. Λένε μάλλον προς τιμήν, ξέρεις, τις μνήμεις, της Νταϊάννα και όλα αυτά. Αυτό ήταν για την άλλη. Ήταν για να φέρετε πίσω η Βασίλισσα Ελισάβετ. Να μην κάθετε πίσω. Φαινόταν, παιδιά. Ένα πρόβλημα βλέπω εγώ. Έχει δίκιο, δεν φαινόταν. Ναι. Ένα πρόβλημα υπάρχει. Η κάμερα δεν την έπαιρνε. Ένα, σας πω ποιο είναι το πρόβλημα. Για πες. Είστε αριστεροί. Όχι, δεν είμαστε αριστεροί. Όχι, δεν είμαστε. Κουκούδια είστε. Αυτό που σου λέω εγώ. Έσκασε άλυσα το παπαγάλο. I love it. Get it on, banga gonga. Από τις Power Station. Άντε ρε παιδιά, τέτοιες μουσικάρες. Να έρθει και το καλοκαίρι, ρε παιδί μου. Έτσι. Να πάμε σε κανένα νησί, ρε παιδιά, σε κανένα νησάκι. Καλά, φέτος εσένα το μόνο νησί που σου σε βγάζει να πας φέτος είναι τα Coffee Island. Η κυρία στον Καναδά, στο εστιατόριο Tim Hortons. Ναι. Δεν την άφησε να πάει στη τουαλέτα. Πήγε η γυναίκα να φάει και τα λοιπά. Λέει, παιδιά, η τουαλέτα που είναι, λένε, δεν υπάρχει τουαλέτα. Λέει, ναι. Είναι χαλασμένη. Και τι θα κάνω εγώ? Εγώ δεν αχέσω. Τρελάθηκε εκεί. Άμα I wanna do my shit now. Σωστά. Αρχικά η γυναίκα τσακώθηκε με έναν από τους υπαλλήλους του μαγαζιού επειδή δεν την άφηνε να πάει στη τουαλέτα λέγοντα ότι είναι χαλασμένη. Στη συνέχεια η γυναίκα δεν πίστηκε. Πήρε μερικές χαρτοπετέτσες, έκατσε στη μέση του πατώματος. Ναι. Χραπ και έκανε κακάκια. Όχι. Ο υπάλληλος προσπαθούσε να την εμποδίσει τη γυναίκα. What you doing? Και καλούσε την αστυνομία, αλλά απομακρύθηκε όταν εκείνη άρχισε να κάνει την ανάγκη της. Στη συνέχεια η γυναίκα πήρε τα. Τα πήρε, τα είδα. Τα πήρε, ναι. Παιδιά, τα πήρε, παιδιά. Τι αηδία. Σκουπιζόταν με χαρτοπετσέτες και τις πέταγε στη μούρη του υπαλλήλου. Τρελό. Υπάρχει στο YouTube. Υπάρχει. Η γυναίκα συνέχισε να μαλώνει με τον υπάλληλο ενώ σκούπιζε τα οπίστια της. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, πέταγε και τις χαρτοπετσέτες του στο πρόσωπο. Η αστυνομία του Καναδά επιβεβαίωσε τη σύλληψη της γυναίκας, η οποία συνέχεια φέθηκε ελεύθερη. Εντάξει, φέθηκε ελεύθερη, παιδιά, ήταν ανάγκη, δεν ήταν. Φυσικά, τι να κάνει, όπου και να πήγαινε θα είχε πρόβλημα. Να την έξω στο πεζοδρόμιο. Εντάξει, ρε παιδιά, όμως γυναίκα. Εδώ, φίλε μου, εδώ. Αμέπω αμέργων, τώρα θα δει να. Είμαι στο μετρό. Μου έρχεται η ανάγκη μου και είμαι κάτω-κάτω. Τι θα κάνω? Όταν λες κάτω-κάτω, τι εννοεί? Είμαι κάτω στις γραμμές. Κάτω στις γραμμές, τι δουλειά στις γραμμές, μέσα στο αυτό δεν είσαι. Είμαι στις γραμμές, δεν μπορώ να φύγω, περιμένω. Α, είσαι στην πλατφόρμα, ρε. Γραμμές. Μου έχει έρθει, τι να κάνω. Τι να κάνεις τώρα. Βγάζω. Βγάζεις τα οπίστια σου προς τις γραμμές. Στις γραμμές και ρίχνω. Σε ποια στάση θα το κάνεις αυτό? Σύνταγμα. Να φωνάξω κάμερες. Ο Φάκελος και θέλω τη γραμμή, παρακαλώ. Πέντε. Γραμμή πέντε. Καλημέρα. Καλημέρα, κυρία μου, καλή εβδομάδα. Ποια είστε εσείς?
Καλή εβδομάδα και δημιουργή και σε σένα. Είμαι η Καλλιόπη και χαϊδευτικά με φωνάζουν Κέλλη. Κέλλη! Τι γλυκιά! Κέλλη! Ποιο είναι το μικρό όνομα της ηθοποιού Μπάρμπα? Βάνα! Σε ποιο κανάλι προβάλλεται το Power of Love? Στο Sky. Από πού βγαίνει το όνομα Μίτσος? Από το Δημητρός. Θέλετε να σας κάνω κάποιες προσφορές? Μήπως και αλλάξετε γνώμη, μήπως δεν πάρετε το φάκελο? Ναι, ναι, βέβαια. Από ποια περιοχή μου τηλεφωνείτε? Από την όμορφη Θεσσαλονίκη. Α, Θεσσαλονίκη. Και πώς με ακούτε εκεί? Διαδικτυακά πάντα, είστε το παρεάκι μου. Καταρχήν να ξεκινήσω από κάτι πάρα πολύ καλό και θα σας αρέσει. Από το κατάστημα Καρόνης ηλεκτρικά, εμείς θα σας τα στείλουμε. Ένα home cinema, DVD player, ηχεία και Blu-ray player. Και να μην πάρετε το φάκελο, ο οποίος μπορεί να έχει τα πάντα, αυτό που σας είπα, μπορεί να μην έχει και τίποτα. Να το διαπραγματευτούμε λίγο ακόμη. Βάλε και κάτι άλλο. Δώσε. Σας παρακαλώ. Θα σας δώσω 2 εισιτήρια και με αυτοκίνητο αν έχετε. Θα πάτε και θα έρθετε δωρεάν όποτε θέλετε. Κύθνο, Έρυφνο, Σύφνο, Μήλο, Κύμολο, Φολέγανδρο, Σίκινο, Ήο, Σαντορίνη, ό,τι θέλετε. Και 100 ευρώ. Να. Και 100 ευρώ! Και μια κατοστούμπα. Θα μου πείτε. Θα προτιμήσω το φάκελο τότε. Ανοίγω το φάκελο και άλλη μου μισό λεπτό. Έχει γεύμα για δύο άτομα στο Βυζαντινό του Χίλτον. Εντάξει, αυτό έπεσε. Τι να κάνω. Μάλιστα. Εγώ τι να κάνω, αγαπημένη, εγώ έδωσα. Έχεις παράπονα από μένα? Όχι, βεβαίως. Πώς θα μου έρθει στο Χίλτον? Πώς θα σου έρθω, γεια. Έλατε, λοιπόν. Γεια. Γεια. Πώς θα σου έρθω, γεια. Λοιπόν, άκου να σου πω τι θα κάνουμε. Θα προσπαθήσω να το περάσω αυτό το δώρο, να το περάσω να έχει ένα πολύ ωραίο γεύμα σε ένα από τα καλά εστιατόρια ή ξενοδοχεία. Α, ωραία. Και έχετε πολλά, αλλά υπάρχουν και 3 που είναι κορυφαία εκεί στη Θεσσαλονίκη. Μείνετε στη γραμμή, θα το ρυθμίσω εγώ όπως πάντα, διότι είμαι ρυθμιστής. Είσαι. Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό Breakfast FM με τον Μιχάλη. Στο 95,2 Athens DJ.